Την επόμενη εβδομάδα ήδη ξεκινάνε οι πληρωμοί φόρων. 16 φόρους. Όλα τα άλλα, ξέρετε, τελειώσανε οι εκλογές και επανερχόμαστε στη μνημονιακή κανονικότητα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Το γεγονός ότι λες λόγια πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη. Έχεις υπογράψει όμως πράγματα. Έχεις υπογράψει πράγματα τα οποία σε υποχρεώνουν και ακόμα περισσότερο Σαμαράς και Βενιζέλος στην τελευταία του συνάντηση επικύρωσαν ότι θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Εδώ δεν πρέπει να αλλάξεις, γιατί έχει δίκιο και ο κύριος Κεκέρογλου και η κυρία Μανολάκου. Αν φύγουμε από το ειδικό καθεστώς των μνημονίων, που δεν θα φύγουμε, εγώ εξήγησα γιατί, μπαίνουμε στη διαδικασία της εποπτείας μέσω του Δημοσιονομικού Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αξίζει, αξίζει να παλέψεις αυτό να το αλλάξεις. Αυτό να το αλλάξεις. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια πολιτική. Πρέπει να το αλλάξεις. Και λέω εγώ, να σας το κάνω και συγκεκριμένο. Δεν πρέπει να καταργήσουμε την αυτόματη περικοπή των δαπανών για τις συντάξεις. Αυτό είναι νόμος. Ο νόμος δεν λέει αυτόματη περικοπή των δαπανών. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, λέτε. Λέει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δεν πρέπει να καταργήσουμε την αυτόματη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Μιλάω για άμεσα μέτρα. Με παράλληλα μέτρα που θα διασφαλίσουν τα έσοδα, λέτε. Βεβαίως υπάρχει διαδικασία δηλαδή, της εισφοροδιαφυγής. Τα ισοδύναμα που λένε υπάρχει, και αυτοί οι καταραμένοι. Όχι, δεν είναι τα ισοδύναμα. Είναι συγκεκριμένη πολιτική. Το γεγονός ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι γνωστό. Είναι θέμα πολιτικής. Με παράλληλη πάταξη εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Το ζήτημα των δημοσίων επενδύσεων, ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εισφέρει. Μάλιστα. Αν θέλετε σε αυτή τη λογική. Το 13ο και 14ο και... μισθό θα τον επαναφέρετε. Εσείς θα τον επαναφέρετε. Εμείς βεβαίως. Πότε. Βεβαίως. Διεκδικώντας την εξουσία. Εμείς λοιπόν. Πρέπει να περάσω στην κυρία. Πρέπει να περάσω. Δεν έχω χρόνο. Ο στόχος μας λοιπόν. Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να έρθω. Πρέπει να έρθω στην κυρία Σημαγκοπούλου. Ο στόχος μας λοιπόν είναι όχι απλώς να επαναφερθεί ο 13ος και 14ος μισθός, αλλά να αρχίζει ξεκινώντας από τα 751 ευρώ που τα είπαμε στους επιχειρηματίες. Ξεκινώντας από την αποκατάσταση της κατώτατης σύνταξης που το είπαμε στους επιχειρηματίες. Δεν έχω χρόνο, έχω δύο λεπτά μόνο για την κυρία Σημαγκοπούλου. Κυρία Σημαγκοπούλου, όπως αντιλαμβάνομαι.